Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τους ρητούς αριθμούς. Μέχρι σήμερα είχαμε δει το πώς μπορούμε να παραστήσουμε τους φυσικούς αριθμούς πάνω σε μία ημιευθεία. Βάζαμε στην αρχή της ημιευθείας αυτής το 0 και στη συνέχεια σε ίσες αποστάσεις τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 κτλ. Στην πραγματικότητα, η ημιευθεία αυτή μπορεί να επεκταθεί και προς την άλλη μεριά του 0, δημιουργώντας ουσιαστικά μία ευθεία, την οποία και θα ονομάζουμε ευθεία των ρητών αριθμών. Έτσι, έχοντας αρχικά την ημιευθεία των φυσικών αριθμών, δηλαδή τον αριθμό 0 και δεξιά του τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, επεκτείνουμε αυτή την ημιευθεία και προς τα αριστερά και βάζουμε σε αντίστοιχες θέσεις τους αριθμούς μείον 1, μείον 2, μείον 3, μείον 4, μείον 5 κτλ. Οι αριθμοί που βρίσκονται δεξιά του 0 ονομάζονται θετικοί και βάζουμε μπροστά τους το σύμβολο συν. Ενώ οι αριθμοί που βρίσκονται αριστερά του 0 ονομάζονται αρνητικοί και βάζουμε μπροστά τους το σύμβολο πλην. Τα σύμβολα συν και πλην που αναφέραμε προηγουμένως ονομάζονται πρόσημα ενός αριθμού και όπως είπαμε χρησιμοποιούνται για να ξεχωρίζουμε τους θετικούς από τους αρνητικούς αριθμούς. Οι αριθμοί που έχουν το ίδιο πρόσημο ονομάζονται ομόσημοι, ενώ αντίθετα οι αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο λέγονται ετερόσημοι. Για παράδειγμα, το συν 5 και το συν 6 είναι ομόσημοι αριθμοί, το μείον 2 και το μείον 9 είναι ομόσημοι, ενώ το συν 6 και το μείον 3 είναι ετερόσημοι. Ο μοναδικός αριθμός που δεν έχει πρόσημο είναι ο αριθμός 0. Έτσι το 0 δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε θετικός ούτε αρνητικός αριθμός. Τελειώνοντας την ενότητα, ας δούμε τα σύνολα των αριθμών που έχουμε γνωρίσει έως τώρα. Αρχικά είχαμε τους φυσικούς αριθμούς, οι οποίοι είναι οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Στη συνέχεια, έχοντας τους φυσικούς αριθμούς και παίρνοντας μαζί τους αρνητικούς τους, φτιάξαμε τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή, οι ακέραιοι αριθμοί είναι οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4 κτλ. Μαζί με τους αρνητικούς τους, δηλαδή τους αριθμούς μείον 1, μείον 2, μείον 3, μείον 4 κτλ. Στη συνέχεια, η αμέσως επόμενη επέκταση είναι αυτή των ρητών αριθμών. Εάν θέλαμε μαθηματικά να ορίσουμε το τι είναι ρητή αριθμή, θα λέγαμε πως είναι όλοι οι αριθμοί που μπορούν να γραφτούν ως κλάσμα ακεραίων. Οι ρητοί που έχουμε εμείς δει θα είναι οι ακέραιοι, δηλαδή οι φυσικοί με τα αρνητικά τους, τα κλάσματα και οι δεκαδικοί αριθμοί. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.